Είναι μαζί μα ο Αλέξης Παπαχελά, διευθυντή τη Καθημερινή. Και αυτό που αναρωτιόμαστε σήμερα, μετά από όλα όσα είδαμε, Αλέξη, είναι σε ποιο βαθμό η Άγκυρα βρίσκεται σε μια φάση αναδιάταξη τη ε, στρατηγική τη ε, και σε ποιο βαθμό ε, την όθηση για αυτό ε, δίνουν οι Αμερικανοί με αυτή την ε, επίσημη παρέμβασή του ε, για τον EastMed. Καταρχήν να πω ότι αυτό που γίνεται είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του Ερντογάν και τη τουρκική κυβέρνηση να κλείσει μέτωπα, να σφίξει, συσφίξει άλλε συμμαχίε, να δημιουργήσει καινούριε. Mm -hmm. Διαβάζουμε για παράδειγμα ότι πριν από λίγο ο Ερντογάν είπε ότι θα επισκεφθεί ο πρόεδρος του Ισραήλ ε, την Τουρκία. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, oh, yeah. σηματοδοτεί ένα ξεπάγωμα. Βλέπουμε τον Ερντογάν χθε στην Αλβανία ε, πραγματικά να μιλάνε με πολύ θερμά λόγια αυτό και ο Ράμα για, για τι σχέσει του κ.ο.ο.κ. Και βλέπουμε βέβαια, και καλό είναι να διαλυθούν και οι μύθοι μας μερικές φορές, και στη Σερβία την, με τον Σέρβο πρόεδρο όλη αυτή τη συζήτηση που έγινε για μια καινούρια στρατηγική σχέση. Που δείχνει βέβαια ότι πραγματικά η Τουρκία προσπαθεί από εκεί που είχε προβλήματα με όλους κάπως να μοιράσει ξανά okay. την τράπουλα. Ποιο είναι το ανησυχητικό τώρα. Πράγμα το ανησυχητικό δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ ο EastMed, γιατί ο EastMed είχε θέματα και με το Ισραήλ. Ήταν ένα προσωπικό project από ό,τι φαίνεται του Μπίμπι Νετανιάχου. Φαίνεται ότι δεν είχε, το είχε αγκαλιάσει, να το πω έτσι, το υπόλοιπο βαθύ κράτο του, του, Ισραήλ. Οπότε έχει διάφορα και η προβλήματα. Η Ιταλία δεν φαίνονταν και πολύ θερμή. Η Ιταλία, από την αρχή δεν ήταν, προφανώ. Ε, και νομίζω όμω ότι τώρα υπάρχει και μια ενθάρρυνση των Αμερικανών σε διάφορε χώρε, όπω είναι το Ισραήλ ή η Αίγυπτος, να μειώσουν κάπω την ένταση με την Τουρκία και να υπάρξει μια εξομάλυση. Αυτό είναι μια καινούργια πολιτική την οποία βλέπουμε είναι ένα καινούριο αν θες, σκηνικό το οποίο διαγράφεται γύρω μας. Το άλλο που αναρωτιέται κανείς, όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή συνέπεσαν και χρονικά οι εξελίξεις, είναι αν παντρεύεται αυτή η δήλωση των Αμερικανών για τον East με τις εξελίξεις με τη Hulk Bank. Δηλαδή είναι μια τράπεζα η οποία έχει εμπλακεί σε, ένα, σε μια πολύ συγκεκριμένη υπόθεση για το πώς ξεπερνούσαν πάση περιπτώσει τις κυρώσεις ε, στο, στο, Ιράν, στην οποία εμπλέκονται και πρόσωπα του περιβάλλοντος Ερντογάν. Η ιστορία της Halk Bank ε, Αγκοίζει προσωπικά βέβαια τον πρόεδρο Ερντογάν και την οικογένειά του. Ε, ακόμα δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι προφανέ ότι η κυβέρνηση Biden προσπαθεί κάπω να το χρησιμοποιήσει σαν δέλεαρ για να πάει την Τουρκία εκεί που θέλει. Όλα αυτά όμω δείχνουν ένα πράγμα το οποίο το λέγαμε από την αρχή. Ότι κυβέρνηση, στην κυβέρνηση Biden υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν το βασικό δόγμα να μην χάσει mm -hmm. η Δύση και η Αμερική την Τουρκία. Και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τον Ερντογάν κοντά. Και βλέπουν και μετά ότι δηλαδή, αν χάσει ο Ερντογάν τι εκλογέ, θέλουν να κρατήσουν την Τουρκία κοντά του. Και να μην είναι εκεί, ειδικά αν δεν είναι εκεί ο Ερντογάν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό δείχνει αυτή η στιγμή. Εμά πόσο πρέπει να μα προβληματίζει αυτό το σκηνικό που περιγράφει. Ε, είδαμε και στο βίντεο νωρίτερα μια νέα τακτική που φαίνεται να έχει υιοθετήσει η Άγκυρα. Έχει πιάσει κάποια νησιά τα οποία δεν ακουμπούσαν, ασχολιόταν μαζί του το προηγούμενο διάστημα. Τα οποία πάει κάθε μέρα εκεί με ντρόν, με μια επανδρομένα αεροσκάφη, χαράσει μια γραμμή που προφανώ κάτι σηματοδοτεί. τι κάνει, θέλει να γκριζάρει κι άλλη περιοχή, θέλει να ανοίξει ένα νέο μέτωπο. Ε, όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα και τα χρόνια, ξέρουμε ότι η λίστα με τι γκρίζε ζώνε δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά ποτέ. Είναι πάρα πολλέ βραχονισίδε και νησιά. Είναι ένα παλιό μέτωπο που έχει ανοίξει εκεί. Τώρα απλώ το κάνει με drones περισσότερο η Τουρκία. Και αμφισβητεί βεβαίω την κυριαρχία και το συνδέει και με το θέμα τη επαστρατικοποίηση. Εγώ βρίσκω ότι αυτό είναι μια νέα επιθετική στάση. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από την πλευρά μα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στον τομέα των εξοπλισμών, αλλά και αυτό θέλει προσοχή. Γιατί είναι άλλο, παραλαμβάνω κάποιου εξοπλισμού και άλλο είμαι επιχειρησιακά έτοιμο να του χρησιμοποιήσω, το οποίο θα πάρει κάποιου μήνε. Οπότε νομίζω ότι αυτή η περίοδο είναι πολύ επικίνδυνη. Ζορίζει το Ερντογάν εσωτερικά. Δημιουργεί θέματα, αυξάνει συνεχώ τη ρητορική και την αμφισβήτηση. Νομίζω ότι θέλει προσοχή και αποφασιστικότητα από πλευρά μα να κάνουμε και εμεί το ίδιο, να χτίσουμε συμμαχίε που ήδη βεβαίω έχουμε, αλλά να τι κάνουμε ακόμη πιο στενέ. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω κλείνοντα, και αναφέρθηκε σε μέσος έχει να κάνει με του εξοπλισμού. Αύριο παραλαμβάνουμε τα πρώτα έξι ραφάλι. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαντικά, τι ισχυρά όπλα αποτελούν τα γαλλικά πολεμικά αεροσκάφη, τελευταία τεχνολογία, με όλα αυτά τα όπλα και τι δυνατότητε που μα περιέγραψε νωρίτερα ο Σταύρο Ιωαννίδη. Εκτιμάστε ότι θα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια περαιτέρω σκλήρινση α πούμε, τη όξυνση τη ρητορική τη Άγκυρα με αιχμή αυτή την προμήθεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό που κάνει η Άγκυρα είναι ένα ψυχολογικό πόλεμο, ένα υβριδικό ψυχολογικό πόλεμο και ένα σοου. Το οποίο ναι, νομίζω θα συνεχιστεί τι επόμενε εβδομάδε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξη.